Ολυμπία Τελιγιορίδου, ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής Καστοριάς. Λίμνη εκεί πέρα και πολλά χαιρετίσματα, κυρία Τελιγιορίδου. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ. Πολύ καλησπέρα. Κυρία Τελιγιορίδου. Πρόκειται για μια καταστολή, κύριε Σιαδήμα, η οποία μας γυρνάει δεκαετίες πίσω. Και πραγματικά αυτό γίνεται με μια κυβέρνηση η οποία αυτό το βαφτίζει στο όνομα της συνταγματικότητας και της κανονικότητας. Είναι συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, για να διαμαρτυρηθούν για κάποια πράγματα τα οποία θεωρούν ότι δεν είναι σωστά. Το να λέγεται σήμερα ότι θα υπάρχουν οι υπεύθυνοι των διαδηλώσεων, για μια διαδήλωση για παράδειγμα των 20.000 ανθρώπων οι οποίοι διαδηλώνουν, θα υπάρχει ένας υπεύθυνος. Εδώ μιλάμε για ποινικοποίηση των διαδηλώσεων, για τον αφοπλισμό των εργαζομένων από την δυνατότητά τους για ειρηνική διαδήλωση, και ακούγονται και πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια. Και σήμερα υπάρχει η δυνατότητα μέσα από τον ποινικό κώδικα, όταν άνθρωποι αντί για μια ειρηνική διαδήλωση προβαίνουν σε ζημιές, να υπάρχουν και οι αντίστοιχες κυρώσεις. Και σήμερα δεν μπορεί μια πορεία 50 ατόμων, για παράδειγμα, να κλείνει όλο το κέντρο της Αθήνας, και υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις στην νομοθεσία, και μάλιστα από την εποχή του 1993 με τον κύριο Δένδια, με τις οποίες μπορεί η ελληνική πολιτεία να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε αυτές οι διαδηλώσεις να μην δημιουργούν προβλήματα. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο. Εδώ μιλάμε, κύριε Σιαδήμα, για ένα νομοσχέδιο αντιδημοκρατικό, που όπως υπόθηκε και στη Βουλή από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, με συγκεκριμένα στοιχεία αντιγράφει το νομοθετικό διάταγμα της δικτατορίας του 1971, και μάλιστα στην τοποθέτησή του ο κύριος Ραγκούσης ένα προς ένα μίλησε για αυτά τα άρθρα, όπως για παράδειγμα για το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος της Χούντας που επέβαλε αν δεν υπάρχει γνωστοποίηση να υπάρχουν οι αντίστοιχες ποινές, το να υπάρχει η αλλαγή των όρων και των κινητοποιήσεων. Δεν ξέρω τι φοβάται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή αν περιμένει αντιδράσεις από τους πολίτες μετά από την ανεπαρκή οικονομική διαχείριση που κάνει στα θέματα που προκύπτουν μετά την πανδημία. Θεωρώ όμως ότι πραγματικά το νομοσχέδιο αυτό μας περνάει σε σκοτεινές εποχές. Και στην κοινωνία. Κυρία Τελιγιορίδου, τι θέλατε να πείτε για να πάω στην κυρία Δημαδάμα που περιμένει υπομονητικά. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι υπάρχει και αυτή τη στιγμή πλαίσιο. Ο νέος ποινικός κώδικας με τον κύριο Καλογύρου προσδιορίζει το πλαίσιο γιατί δεν γίνεται πράξη αυτό που λέτε. Δεν άκουσα. Αυτό λέω που λέτε είναι σημαντικό. Αφού είναι ψηφισμένο αυτό το κομμάτι, γιατί δεν γίνεται πράξη. Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχει ένα θέμα με το έλλειμμα της γνωστοποίησης μιας διαδήλωσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο νόμο που φέρνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, ο οποίος είναι ένας νόμος αντιδημοκρατικός, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, εξισώνει τους ανθρώπους που προτίθεται να διαδηλώσουν, ούτε λίγο ούτε πολύ, με εγκληματίες. Μιλάει, δίδει το δικαίωμα στην ελληνική αστυνομία να κάνει συλλήψεις, να τους φυλακίσει για ένα χρόνο. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Αν τα σπάνε όμως κάποιοι, δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης. Έχουν παραβατικές συμπεριφορές, σας λέω ότι υπάρχει ο ποινικός κώδικας με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί τιμωρούνται. Το βάλαμε στο 70, κύριε Σιαδήμα. Πάμε στην Ολυμπία του Τελιγιορίδου. Λοιπόν, Υφυπουργέ μου, Υπουργέ, για πες τι γίνεται τώρα. Είναι όπως το λέει η κυρία Δημαδάμα, τα βλέπετε πιο ελαφριά τα πράγματα. Ακούστε λίγο. Καταρχάς να πούμε ότι δεν έχω μάθει στον δημόσιο διάλογο να χρησιμοποιώ ατάκες για να δημιουργήσω εντυπώσεις. Να σας πω λοιπόν ότι συγκεκριμένα το νομοθετικό διάταγμα του 1971 στο άρθρο 6
παράγραφος 1 λέει επιλέξει, αν δεν υπάρχει η γνωστοποίηση της διαδήλωσης, υπάρχουν οι αντίστοιχες κυρώσεις. Αντιγραφή αυτού του άρθρου και αυτή της παραγράφου έχουμε στο σημερινό νομοσχέδιο. Δεν θα υπερασπιστώ τη Νέα Δημοκρατία. Άρθρο 6, παράγραφος 4. Θα υπερασπιστώ τη δική σας πρόταση. Ποια είναι η δική σας πρόταση, να μην γίνει τίποτα. Θα σας πω και την πρότασή μας. Αυτό είναι το θέμα, να βελτιώσουμε την κατάσταση. Η αστυνομία μπορεί να αλλάξει το χώρο της διαδήλωσης. Άρθρο 7, παράγραφος 2, βάζει εκτός την αστυνομία από την καταγγελία, να πρόταση να βοηθήσουμε να γίνει καλύτερα. Εδώ, όλα αυτά ήταν το 71, όλα αυτά, Ολυμπία, λοιπόν, όλα αυτά ήταν το 71. Κυρία μου, ότι δεν πρόκειται για ατάκες, αλλά για πραγματικότητα. Μα πείτε ότι υπάρχει πρόβλημα και βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Πρώτον, είναι αναφέρετο συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών να μπορούν να έχουν ειρηνική αντίδραση για όλοι να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Τι δεν συμφωνείτε με το νομοσχέδιο? Όταν λοιπόν υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές και με τον τωρινό ποινικό κώδικα αυτές οι συμπεριφορές τιμωρούνται. Δεν υπήρχε λόγος να έρθει σήμερα ένα τέτοιο νομοσχέδιο που θα κάνει την αστυνομία απόλυτο αφεντικό, χωρίς καμία εγγύηση, που εάν δεν έχει έγκριση μία διαδήλωση, αυτοί που συμμετέχουν σε αυτήν θα φυλακίζονται ένα χρόνο, που εάν θα πρέπει να ορίζεται ο οργανωτής της διαδήλωσης για την περιφρούρηση και αν κάτι συμβεί να έχει αυτός ποινικές ευθύνες. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που θυμίζουν άλλες εποχές και άλλες δεκαετίες. Το νομικό πλαίσιο για την προστασία των διαδηλώσεων, των ειρηνικών διαδηλώσεων υπάρχει. Όπου υπάρχει παραβατική συμπεριφορά, ο ποινικός κώδικας υποδηλώνει με ποιο τρόπο θα γίνει η τιμωρία. Ανατελία. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι εκ να θυμίσω. Του πέρα. Έρχομαι σε σένα, Κώστα, έρχομαι σε σένα. Προς την κατεύθυνση της καταστολής. Αυτό λέμε. Κύριε Δηληγερίδου. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Επειδή θεωρώ ότι όλα αυτά που επιχειρούνται να γίνουν το τελευταίο διάστημα είναι χαμηλής πολιτικής αξίας και είναι ζητήματα τα οποία προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και συμφωνείτε να αποπροσανατολίσουν από την δεν ουσία του σκανδάλου Νοβάρτης, το οποίο είναι δημιούργημα του 2012-2015, δηλαδή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθούν να πούν ότι όλο αυτό είναι μια σκευωρία και πράγματι υπάρχει και σκάνδαλο και σκευωρία, αλλά και τα δύο ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε τη σκευωρία της αποσιώπησης αυτού του σκανδάλου. Ένα σκάνδαλο και το οποίο είναι συμφωνείτε με αυτά ή διαφωνείτε. Και έχουν επιβληθεί 310 εκατομμύρια ευρώ. Ή διαφωνείτε. Γιατί παραδέχεται δεν σας διέκοψα, όπου διαμαρτυρηθήκατε πριν. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Άστε με Κώστα, δείτε τώρα. Είπες δεν διέκοψα τις δύο κυρίες και τώρα δεν διαφωνείτε. Γιατί παραδέχτηκε η Νοβάρτη. Δεν μου απαντάει όμως αυτά που ρωτήσατε. Είχε γιατί είχε αθέμητες συμπεριφορές. Δικό σας λοιπόν είναι το αφήγημα που προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις με παράνομες ηχογραφήσεις που παραβαίνουν το δικαιωτικό σύστημα. Εγώ ένα μόνο άλλη πράγμα απάτη θα σας θυμίσω. Άλλη θα σας απάτη, θυμίσω. Ακούστε κυρία λίγο. Θυμάστε πριν άλλη λίγο απάτη καιρό όταν ο κύριος Πολάκης είπε πως υπογραφεί τον κύριο Στουρνάρα, που δεν ήταν αλήθεια, απλά το χρησιμοποίησε λεκτικά. Για να την ακούσουμε, πόσο είχατε επαναστατήσει να για τις παράνομες υπογραφήσεις. Να απαντήσω. Και σήμερα που έχουμε παράβαση στο δικαιωτικό μας σύστημα, προσπαθείτε να αποσιωπήσετε. Να αποσιωπήσετε το σκάνδαλο και να πείτε ότι αυτό είναι σκευωρία. 310 εκατομμύρια βάζει η Αμερικανική δικαιοσύνη να πληρώσουν για την παράνομη συμπεριφορά τους στη χώρα μας με τις υπερτιμολογήσεις των φαρμάκων που γίνανε μέσα από την παραδοχή που κάνει στα δικαστήρια. Από τον επηρεασμό αξιωματούχων
και προσπαθείτε να μας πείτε ότι εδώ δεν υπάρχει σκάνδαλο. Δώσω... Πάμε τον κύκλο ανάποδα. Κύριε Τελιγιορίδου, είστε ευχαριστημένοι τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που καταγράφει το κόμμα σας, υπάρχει μια ανησυχία? Κύριε Σιαδήμα, καταρχάς δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα. Mm-hmm. Μετά την υγειονομική κρίση έχουμε μια τεράστια οικονομική επίπτωση και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτό και παίρνει ανεπαρκή μέτρα, τα οποία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε χθες, για παράδειγμα για το πρόγραμμα Συνεργασία, ότι είναι ανεπαρκές και χρειάζεται διορθώσεις. Εκείνο λοιπόν που πιστεύουμε είναι ότι από εδώ και πέρα δυστυχώς τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα, γιατί από εδώ και πέρα θα φανούν ακόμα περισσότερο οι επιπτώσεις αυτής της μεγάλης κρίσης. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις σιγά σιγά θα αρχίσουν να δείχνουν και να αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα πραγματικά εκπλήσωμε όταν αμφισβητείτε το ηθικό πλεονέκτημα αυτών που προσπαθούν να λάμψει η αλήθεια και δεν αμφισβητείτε το ηθικό πλεονέκτημα εκείνων που έχουν. Ποιο είναι το ηθικό πλεονέκτημα? Έχω 30 δεύτερα, πρέπει να κλείσω. Κάστρο, να μην κλείσω.